Πρέπει να σας μιλήσω μία αναστάτωση επειδή με το θέμα της σημερινής συναυλίας. Καθότι ο Δήμος έχει προγραμματίσει φέτος αρκετές συναυλίες στο πάρκο Βραδιακό, την Τετάρτη που πρόκειται να λάβουν μέρος όλα τα παιδιά σε δύο φάσεις. Είτε δύσκολο, δεν ξέρουμε, τα δελτία καιρού λένε για πολύ άσχημο καιρό. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε σχεδόν εκτάκτηση σημερινή εδώ, γιατί τα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάζονται. Οι δασκάλες θα δείτε κι εσείς και όπως το ξέρετε ήδη προσπαθούν για το καλύτερο και οι δάσκαλοι για τα παιδιά σας. Έχω την τιμή σίγουρα να έχουμε εδώ τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Λόη, ο οποίος μας στηρίζει με τον καλύτερο τρόπο και συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία της μουσικής σχολής. Εκτός από τους δασκάλους, να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα Τιγκανάκη, η οποία παλεύει μέρα και νύχτα για να διατηρούμε τη σχολή σε άριστη κατάσταση. Κύριε Λόη, θέλετε δύο λόγια. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καταρχήν να πω ότι είναι τιμή δική μου. Τιμή δική μου και που συνεργάζομαι με τον κύριο Οικονόμου και τους υπόλοιπους καθηγητές της μουσικής σχολής, αλλά κυρίως τιμή δική μου γιατί εσείς εμπιστεύεστε στα παιδιά σας και τα παιδιά εμπιστεύονται εμάς στη μουσική μας σχολή. Ο Δήμος μας αυτό που πρέπει να κάνει είναι να κρατήσει όρθιο τον πολιτισμό σε αυτές τις δύσκολες μέρες και νομίζω σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμε. Αυτή είναι η πολιτική μας. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική, δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλη πολιτική. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το πώς θα μείνει όρθιος ο πολιτισμός. Γιατί όπως ξέρετε, η Δήμη, έτσι που σχεδιάζεται με το οικονομικό παρατηρητήριο κτλ., είναι πολύ δύσκολο έτσι, να έχουν έσοδα και για να έχουν έσοδα θα πρέπει να εκβάλλετε εσείς. Άρα αυτό που έχει να κάνει με εσάς, το κομμάτι που έχει να κάνει με εσάς, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκεί θα υπάρξουν ρήξεις με την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία προφανώς λόγω του ότι δεν πληρώνουν πολύ δημότες και τα λοιπά, γιατί βρίσκονται πολύ και σε άσχημη οικονομική κατάσταση, θα πιέσουν εμάς να γίνουμε περισσότερο πιεστικοί σε εσάς και να φαινόμαστε εμείς αντί για εκείνοι. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε με το χαμηλότερο δυνατό κόστος να μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό το έργο που έγινε ή με μηδενικό κόστος, αν είναι δυνατόν. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πρέπει να βρούμε λύσεις μαζί. Πρέπει να συνεχίσετε να είστε κοντά μας. Δεν περισσεύει κανένας και δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα για να πρέπει. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θέλω να αστερίσω το χρόνο από τα παιδιά σας. Θα δεν θέλουμε να θαυμάσουμε τα παιδιά σας. Θα σας πω ότι έχουμε αύριο και κάθε μέρα στο Παραλιακό Πάρκο εκδήλωση. Άλλωστε θα είναι η πνευματική υπερχώρηση που θα δώσει την εκδήλωση. Αλλά το Σάββατο έχουμε την κορυφαία εκδήλωση των 50 συν 1 χρόνων της Φιλαρμονικής του Τρακίου. Φιλαρμονική του Τρακίου μαζί με το. Βιβλιοθήκη, συνέστηση το πρώην πνευματικό κέντρο και ουσιαστικά το πνεύμα του πολιτισμού που σήμερα το συμφώνησε ο Προμηθέας μας με τον πολιτισμό των Αγίων Θεοδόρων και το Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης. Εκεί θα γίνει και η παρουσίαση ενός βιβλίου για τα 50 χρόνια της Φιλαρμονικής, που είναι 50 χρόνια η ιστορία του τόπου μας. Θα έχουμε την μία που θα πει δύο λόγια και ο Πελοφίδας Μαρού, που θα έρθει να πει το Σάββατο, 8 η ώρα λοιπόν. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Η συναυλία λοιπόν της Φιλαρμονικής για τα 50 χρόνια και η τιμή που θα κάνουμε στα μέλη της Φιλαρμονικής των Μαζορετών θα είναι κάτι που ουσιαστικά θα λαμπρύνει το Δήμο μας. Είναι ουσιαστικά μια γιορτή για τον πολιτισμό του Δήμου μας και εσείς σαν μέλη του Προμηθέα για ένα σπουδαίο τμήμα όπως η Φιλαρμονική και το άλλο σπουδαίο τμήμα είναι αυτή η μουσική σχολή που έχουμε, θα θέλαμε στα πλαίσια αυτά να είστε εκεί, να τιμήσετε τα παιδιά μας, έτσι ώστε να δούμε όλοι μαζί μας να συνεχίσετε το έργο. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές και υγεία.
Βοιατζή Σταυρούλα, πιάνω. Βοιατζή Κωνσταντίνα, βιολί. Thank you.
Κυρέζες Χρήστος, πιάνο. Γιατζή Κωνσταντίνα, βιολί. Σταματίου Σπύρος, πιάνο. Γιατζή Κωνσταντίνα, βιολί. Σταματίου Σπύρος, πιάνο. Thank you.
Μιχάλης κιθάρα. Πατουχαία Χριστίνα, πιάνε. Thank you.
Παναγιώτης, βιολί. Τσαπίκα και Μαρίνα, πιάνω. Thank you.
Ανδριανή, πιάνω. Thank you.
Σπύρος, πιάνω. Thank you.
Δημήτρης Κιθάρα και Μπάρτζης Φώτης Φλάουτα. Thank you.
Μπινιάρη Μαρίνα, βιολί. Thank you.
Thank you.
Θανάση Ιωάννα, Βαγέρη Μελίνα και Ρέπα Πάολα, φλάουτα. Thank you.
Χαροπούλου Δέσποινα, τη Θάρα. Thank you.
Καραγκούνη Μαρία, κιθάρα. Thank you.
Τσιγκάρα και κέντρο Θανάση Ιωάννα Φλάουτο. Thank you.
Μαρία Βιολή και Μήτρο Αναδολή Πιάνο. Κατερίνα, πιάνω. Thank you.
σας ευχαριστήσω όλους για εμάς τη σημερινή παρουσίαση εδώ. Θα δώσω συγχαρητήρια στους καθηγητές και στα παιδιά σας που μας παρουσίασαν το σημερινό πρόγραμμα. Εκ μέρους των καθηγητών και όλων προσωπικού σας, έχουμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και πριν φύγετε, μπορείτε να πάρετε και ένα γλυκάκι εδώ.